Εδώ, πάνω στον ιερό βράχο της Ακρόπολης, στη Βυζαντινή εποχή, υπήρχε ζωή και ο χώρος συνέχιζε να είναι λατρευτικός, αφού τα περισσότερα μνημεία είχαν μετατραπεί σε χριστιανικούς ναούς. Στον Παρθενώνα, η λατρεία της ειδωλολατρικής Αθηνάς Παρθένου έδωσε τη θέση της στη χριστιανική Παρθένου, τη Θεοτόκο, και ονομάστηκε Παναγία Αθηνιώτισσα. Παρόλο που η Αθήνα ήταν μια απλή επαρχία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, το πανελλαδικό αυτό προσκύνημα ήταν τόσο σημαντικό, ώστε ο βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος να το επισκεφθεί και να κάνει εδώ θεία λειτουργία, για να γιορτάσει την νίκη του εναντίον των Βουλγάρων. Κάτω και γύρω από το βράχο της Ακρόπολης απλωνόταν η Βυζαντινή Αθήνα. Μία πόλη χωρίς ιδιαίτερο πολεοδομικό σχέδιο, με μικρές εκκλησίες σε κάθε γειτονιά. Ας περπατήσουμε τώρα στους δρόμους μας. Ας κάνουμε για λίγο μία βόλτα κάπου ανάμεσα στο 600 και στο 1204 μετά Χριστό. Σπίτια μικρά σε μέγεθος, θεμελιωμένα σε αρχαιότερους τείχους και κατασκευασμένα από ευτελή υλικά, μια μικρή υπαίθρια εσωτερική αυλή. Στα δάπεδα τους βρίσκεις πιθάρια για περισυλλογή νερού, καθώς η πόλη διαχρονικά αντιμετώπιζε πρόβλημα λειψιδρίας. Ανάμεσα στα σπίτια, ελαιώνες αμπελώνες, χωράφια με στάρια και ελεύθεροι χώροι για παιχνίδι, αλλά και βιοτεχνίες υφαντουργίας, βυρσοδεψίας, κεραμικής και σαπουνοποίειας. Μόνο από μινάρια αυτών των οικισμών μπορούμε πια να βρούμε σε διάφορα σημεία της Αθήνας, όπως δίπλα στο ναό του Ολυμπίου Διός, στην αρχαία αγορά και σε διάφορα σημεία της πλάκας. Η λαϊλασία από τους κατακτητές και η ανάγκη της ανάδειξης της πόλης των κλασικών χρόνων άφησαν ελάχιστα ίχνη της Βυζαντινής Αθήνας. Σε κάθε περίπτωση όμως, η Αθήνα των Βυζαντινών χρόνων άφησε το δικό της αποτύπωμα στην ιστορική συνέχεια της πόλης και συνδέει δυναμικά την αρχαιοελληνική με την ελληνική της ταυτότητα. Χωρίς το μεγαλέο και την έγκλη της αρχαίας Αθήνας γίνεται, κυρίως μετά την παρέμβαση του Ιωαννίνου, ένα μικρό χωριό που συνεχίζει όμως με τρόπο ταπεινό και ελληνικό να διαγράφει τη δική της διαδρομή. Ο βράχος της Ακρόπολης και οι παρυφές του από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας αποτελούν το ιστορικό κέντρο της πόλης και παρακολουθούν τη διαχρονική της πορεία, τις συζητήσεις και τις ιστορίες των ανθρώπων της κάθε περίοδου. Τα μόνα βυζαντινά μνημεία που σώζονται και συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται μέχρι και σήμερα είναι οι εκκλησίες. Χτισμένες συνήθως κοντά ή πάνω στους ειδωλολατρικούς ναούς, με μικρές διαστάσεις, αρμονικές αναλογίες, κομψούς οκτάπλευρους τρούλους, εκφραστές του οτικού μέτρου και της αρμονίας, συνδέουν την αρχαία με τη νεότερη πόλη και εμπνέουν τους καλλιτέχνες ως τις μέρες μας. Εκκλησίες που πέρα από το θρησκευτικό τους χαρακτήρα έγιναν και το κέντρο της δημόσιας ζωής. Η αρχαία αγορά δίνει πλέον τη θέση της στο Βυζαντινό ναό. Γάμοι, βαφτίσεις, κηδείες συνιστούν κοινωνικές εκδηλώσεις και πεδίο συζήτησης για πολιτικά και οικονομικά θέματα. Οι χώροι γύρω από τις εκκλησίες γίνονται το βουλευτήριο των Βυζαντινών. Μικρός ναός δίπλα στο μεγαλόπρεπο ναό της Μητροπόλεως. Το πιο γραφικό μνημείο της πόλης και σίγουρα το πιο αθηναϊκό από όλες τις εκκλησίες της. Συνδέει αρμονικά τη Βυζαντινή Αθήνα με το κλασικό παρελθόν της. Κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από μαρμάρινους ακόσμητους λίπους και από 90 ιδερόκλητα αρχαία, ρωμαϊκά και βυζαντινά ανάμεικτα, με χαραγμένο επάνω τους το σύμβολο του Σταυρού ως προσπάθεια καταγιασμού τους. Όλα αυτά σε συνδυασμό με την υψηλή κρυπίδα πάνω στην οποία πατούν οι τείχοι. Τη ζωφόρο με το μοναδικό εικονογραφημένο ημερολόγιο. Τα αιτώματα και την απουσία πλίνθων δηλώνουν την επίδραση του κλασικιστικού πνεύματος στην αρχιτεκτονική του ναού. Σημαντική στην ανέγερση του ναού ήταν η συμβολή του τελευταίου Μητροπολίτη της Βυζαντινής Αθήνας, Μιχαήλ Χωνιάτη, ανθρώπου με κλασική παιδεία που αισθανόταν την ιστορική φόρτιση της πόλης και δεν θεωρούσε την κλασική αρχαιότητα αντιφατική προς το χριστιανικό πνεύμα. Στο μέσο της Οδού Ερμού, πάνω στον αρχαίο ναό της Δήμητρας, θεμελιώθηκε ο ναός των εισοδίων της Θεοτόκου, η γνωστή μας Καπνικαρέα. Ονομασία που οφείλεται, κατά την επικρατέστερη άποψη,
στο επάγγελμα του κτήτορα του ναού, που μπορεί να ήταν καπνικάριος, δηλαδή εισπράκτορας του καπνικού φόρου των οικοκυριών. Χτισμένοι στο κάτω μέρος από δόμους παλαιοχριστιανικών μνημείων, τοποθετημένους έτσι ώστε να σχηματίζουν σταυρούς, ενώ στα ανώτερα τμήματα διακρίνονται κουφικά κοσμήματα, σχήματα δηλαδή που μιμούνται την παλιά αραβική γραφή. Ζωντανή συνέχεια της παράδοσης, οι τοιχογραφίες, έργα του Φώτη Κοντόλου, σύγχρονου αγιογράφου με καταγωγή από το Αϊβαλί. Βγαίνοντας έξω, καταλαβαίνει κανείς γιατί κινδύνευσε δύο φορές να κατεδαφιστεί, αφού κόβει στη μέση την οδό Ερμού. Σώθηκε όμως χάρη στην παρέμβαση του πατέρα του Όθωνα, Λουδοβίκου της Βαβαρίας και του τότε Μητροπολίτη Αθηνών. Εκεί που υπήρχε νυμφαία του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, θεμελιώθηκε ναός στον Αγίον Αποστόλων Σολάκη, ονομασία που πιθανόν οφείλεται στην οικογένεια στην οποία ανήκε ο ναός και που ίσως χρηματοδότησε τις εργασίες αναστήλωσης. Έργο διαφυούς αρχιτέκτονα, συνδυάζει το περίκεντρο κτίριο στο κάτω τμήμα με το σταυρικό σχήμα στην αναδομή. Γύρω του, σε μια περιοχή κατοικημένη ήδη από την αρχαιότητα, λόγω των πολλών πηγών, υπήρχε σπουδαίος οικισμός κατά τη Βυζαντινή εποχή, αλλά και στα νεότερα χρόνια συνοικισμός, κέντρο την πλατεία των Αγίων Αποστόλων. Ο συνοικισμός ερήμωσε το 1931, οπότε άρχισαν ένα σκαφέ στην αρχαία αγορά. Ως προστατευόμενο Βυζαντινό μνημείο, πλέον λειτουργεί μόνο στις 30 Ιουνίου στην εορτή των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Στα ερείπια αρχαίου ναού, αφιερωμένο στον Ηρακλή, θεμελιώθηκε η Αγία Δύναμη, σφινωμένη στα πόδια του παλιού Υπουργείου Παιδείας, προκαλεί αισθήματα τρυφερότητας και αντίθετα από ό,τι υπονοεί η ονομασία του, το εκκλησάκι αυτό είναι εκείνο που ζητάει προστασία και ασφάλεια. Περπατώντας την πλάκα, την μέχρι το μοναστηράκι και την αρχαία αγορά, πέφτει συχνά πάνω σε μικρά εκκλησάκια, δημιουργήματα μιας άλλης εποχής, μάρτυρες της συνέχειας της ζωής στην πόλη. Του καθένα, με την δική του ξεχωριστή ιστορία, μέσα και γύρω από τα οποία όμως έχουν γραφτεί οι προσωπικές ιστορίες χιλιάδων ανθρώπων, αλλά και της ίδιας της πόλης της Αθήνας. Στην ενορία του Αγίου Νικολάου Τερακαβά γεννήθηκαν και έζησαν, μέχρι να φύγουν για την Κωνσταντινούπολη, δύο αυτοκράτηρες του Βυζαντίου, η Ειρήνη και η Θεοφανό, οι Αθηναίες. Στο ναό αυτό του 11ου αιώνα τοποθετήθηκε η πρώτη καμπάνα, που απέκτησε ναός των Αθηνών μετά την απελευθέρωσή της Ελλάδας από τον Οθωμανικό ζυγό, η οποία και σήμανε κατά την παράδοση της Αθήνας στους Έλληνες στις 24 Μαΐου του 1833. Η Παναγία Παρανάσσα στο Μοναστηράκι, κεντρικός ναός της Μονής του Μεγάλου Μοναστηρίου, είναι το εκκλησάκι όπου έψαλε ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης και ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης. Εκεί όπου λειτουργούσε ο Άγιος Νικόλαος, ο Πλανάς. Η Παναγία Γρηγορούσα, κτίσμα του 9ου αιώνα, στέγασε τη δαρματουργή εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, οικογενειακό κοιμήλιο από τη Μικρά Ασία, στην οποία συντρέχουν ακόμα και σήμερα πιστοί. Η Αγία Σώματι του Θυσίου, ναός του 10ου αιώνα, αναστηλώθηκαν στην αρχική τους μορφή και μετά ενσωματώθηκαν στη μορφή της πλατείας, με αποτέλεσμα να βρίσκονται όπως 2 μέτρα κάτω από τη γη. Ο Δημήτρος Ολουβαρδιάρης, χτισμένος από αρχαία αρχιτεκτονικά κομμάτια και φθαρμένες με τα βυζαντινές τοιχογραφίες του 1700, ακόμα και σήμερα προτιμάται από ανθρώπους που αναζητούν ένα γραφικό εκκλησάκι για μια σημαντική στιγμή της ζωής τους, όπως ένας γάμος ή μια βάπτιση. Μια πόλη που από την αρχαιότητα έως σήμερα κατοικείται διαρκώς, χωρίς μακροχρόνια εγκατάλειψη ή διακοπή της ζωής. Μια πόλη στην οποία συνυπάρχουν αρμονικά το αρχαίο μεγαλείο, η Βυζαντινή μεγαλοπρέπεια και η σύγχρονη πραγματικότητα.